Προφανώς είμαστε και πάλι στην εκπομπή Μπίλες με τον Γιάννη Ζουγανέλη, τη Μίγα. Υπάρχει μια Μίγα στο στούντιο, η οποία περιφέρεται. Τις Μπίλες που μπορείς να τις αφήσεις και δίπλα σου και δεν θα τις αφήσεις εκεί, θα πέσουν κάτω. Κάτσε, πάνε, πάνε, φεύγουν. Και όμως, για το σου λέω, βάλτε στον καναπέ καλύτερα. Εκτός αν δεν ασχολείσαι. Έμειναν. Και συζητούσαμε και μάλιστα διαφωνούσαμε για το κατά πόσον η τηλεόραση έχει όλο αυτόν τον επικοδομητικό ρόλο που λες. Πάντως και αυτοί που λένε τηλεόραση από βλακώνει έχουν και ένα δίκιο. Εξαρτάται. Με ποια έννοια, δηλαδή ότι κάθεσαι εκεί, εντάξει, πας το πρωί στη δουλειά σου, χαζεύεις που χαζεύεις, γενικά κουράζεσαι, γυρίζεις, κάθεσαι απέναντι στο χαζοκούτι. Να πω κάτι. Και παθαίνεις μία αφασία. Δηλαδή, ζαπ, θάνατος. Ένας βάζεις άνθρωπος... σφαγή, μπαπ, βιασμός. Θα βλέπεις όλα μαζί, ναι. Κοιμάσαι. Ένας άνθρωπος που δεν θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει, να βγει έξω, να πάει σε ένα κινηματογράφο ή να πάει να φάει. Τη μέρα τουλάχιστον που δεν μπορεί να το κάνει αυτό για να μην γίνουμε μέλο. Τι θα μπορούσε να κάνει στο σπίτι, να μιλάει με την γυναίκα. Να διαβάζει το στογεύση. Συνέχεια ή να. Στο γεύση. Ωραίο. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί κάθε μέρα να το στογεύσει. Δεν έχει δοκιμάσει. Δεν θέλει να το στογεύσει. Το λέω από χέρι. Ναι. Και αυτά είναι. Δεν μπορεί κάθε μέρα. Δηλαδή κάποια στιγμή και χαλαρώνει και με αυτό το πράγμα. Αλλά δεν, εγώ δεν μιλάω αφηρημένα. Πραγματικά υπάρχουν πολύ καλά. Τι πρόβλημα υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης, ας πούμε, σε μια νέα γενιά δημοσιογράφων. Έτσι που όταν συστήνονται τα πράγματα μέσα από τις εφημερίδες, που τι γίνεται, όταν εγώ κάνω κάτι στην τηλεόραση. Βλέπεις την πηγή να φεύγει. Όχι. Όταν εγώ κάνω στην τηλεόραση. Και πρωτού βγει ακόμα αυτό, πρωτού βγει. Συστηθεί ότι πάω να κάνω κάτι μεγάλο, που υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρω για ποιο λόγο, είτε γιατί συμπαθούν, είτε γιατί πιστεύουν, είτε γιατί υπάρχουν κάποιες κάστες που υποστηρίζουν. Τα γνωστά, κυκλώμα. Λοιπόν, όταν το πράγμα, όταν ιστορικοποιείται κάτι άμυρα από το αντικείμενο, τότε φαντάζει υπάρχει μεγάλο χάος μεταξύ τους. Αν υπάρχει αλήθεια στη ζωή και αλήθεια στην τηλεόραση, ο κόσμος είναι σε θέση να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Λες, ε. Ναι. Πόσο έχεις αλλάξει στη δουλειά που κάνεις, δηλαδή την εποχή του Αχ Μαρία μέχρι στο Αχούρ Παλάς. Δηλαδή είναι δύο τελείως διαφορετικά άτομα, όπως τα έχεις μέσα στο μυαλό σου. Εγώ να σας πω. Όταν ξεκίναγες, πόσα χρόνια πριν ήταν το Αχ Μαρία. Εγώ είχα την εξής. Καταρχήν δεν μπορούσα να μην εργάζομαι. Για προσωπικούς λόγους. Και για εκφραστικούς, αλλά και για βιοπεριστικούς. Δηλαδή ήμουνα. Έπρεπε να δουλεύεις. Και δαιμόνας των γονέων μου, από πολύ μικρός. Λοιπόν. Τι έπρεπε να δουλεύω. Δούλευα στο γυμνάσιο, έχω δουλέψει με τον Μάνο, τον Χατζηδάκη, στο Πολύτροπο, ως γυμνασιόπεδο, εκείνη την εποχή που λέω. Μετά το 1974 κάναμε ένα μουσικό καφενείο, Σούσουρο το λέγαμε, στην Πλάκα, κάτω από την Μπουάτα Αρχόντισα, όπου είχαμε συμπράξει διάφορες εντός εισαγωγικών δυνάμεις καλλιτεχνικές. Διάφοροι επικίνδυνοι τύποι. Ας πούμε. Ναι, ήταν ας πούμε. Από τους φίλους μου που είναι μέχρι τώρα μαζί, είναι ο Σάξο Μπουλάς, ο Νικόλας ο Άσημος, ο Θάνος ο Ανδριανός, ο Περικλής ο Χαρβάς. Δύο παιδιά από αυτά δεν υπάρχουν. Ένας έλεξε να φύγει, ναι, ο άλλος ατύχησε και φύγει. Λοιπόν, εκεί ξεκινήσαμε, κάναμε ένα σύμμικτο θέαμα ακρόαμα, όπου παίζαμε, τραγουδάγαμε τα τραγούδια μας και παίζαμε και διάφορα σκετσάκια, πολύ δειλά-δειλά, από Μπρέκτ, από Καρλ Βάλεντιν και δικά μας. Μετά αυτό το εξελίξαμε κάπως στο Αχ Μαρία το 80. Εκεί ήμασταν πάλι με τον Μπουλά, την Ιζηδώρα Σιδέρη, τον Βασίλη Παπακουσταντίνου, τη Σοφία Τιβόσου και πολλούς ακόμα. Δηλαδή το Αχ Μαρία ήταν μια σκηνή. Συμμορία μεγάλο, ναι. Ναι, που περάσαν πάρα πολύ. Η Φατμέ, ο Τζίμις, ο Πανούσης, ο Τούρκο Γιώργης, ο Τουρνάς. Περάσαν πάρα πολύ από εκεί. Ο Γιώ Καρίνης, όλο το σύγχρονο ας πούμε ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι εκείνη την εποχή. Εγώ φυσικά χρόνο, μέρα με τη μέρα αλλάζω, όχι χρόνο με τον χρόνο. Πραγματικά έχω. Ναι. Ναι. Και είμαι από τους ανθρώπους που δεν διστάζω να πω ότι δεν έχω ταυτότητα. Δηλαδή αναζητώ μάλλον και δεν έχω ταυτότητα. Ταυτότητα έχω με την έννοια. Ξέρω εκεί, έχεις πρώτον. Βεβαίως και ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τι θέλω, αλλά αναζητώ μια ταυτότητα που. Καλλιτεχνική εννοείς δεν έχεις. Ναι. Και φοβάμαι ότι δεν την βρω και ποτέ. Αυτό δεν είναι να φοβάσαι, είναι να εύχεσαι. Γιατί αν δεν τη βρει, σημαίνει ότι θα ψάχνει για πάντα. Ναι, θα ψάχνω. Ψάχνω και ψάχνομαι. Περισσότερο ψάχνω από ότι ψάχνομαι πάντως. Ενώ άμα τη βρει, θα αράξει, θα τυποποιηθεί, θα λες αυτό σήμερα. Ναι. Και έτσι πάει συνήθως. Πάντως δεν το λέω με την έννοια ότι διαφοροποιούμε ντε και καλά για να προβάλλω το προφίλ μου. Είναι η αλήθεια αυτή. Δηλαδή αλλάζουμε συνεχώς. Αλλάζουμε τα τραγούδια και μερικές φορές, αυτό δεν είναι καλό, αλλά μερικές φορές εγώ τουλάχιστον το έχω υποστεί, με καθοδηγεί και η κοινωνία. Δηλαδή. Επειδή είμαι της γενιάς του Πολυτεχνείου. Αυτή είναι η έρμη. Αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Η Χούντα και η μεταπολίτευση με οδήγησαν
όταν έκανα, ας πούμε, τραγούδι στη Μεταπολίτευση, ήταν τραγούδι πολιτικό. Όταν στόμωσα, γιατί όταν είδα, ξέρω εγώ, τις ιδέες να. Τα φάγαμε όλα, να τρίβονται, να συνθλίβονται. Αυτόματα, όχι γιατί εγώ, ούτε το πολιτικό το έκανα. Γιατί υπάρχουν επικίνδυνες ισορροπίες για να τα πεις αυτά τα πράγματα. Δεν το έκανα για να πουλήσει με την έννοια, τη χιδέα, όπως έχει φτάσει να λέμε σήμερα, όλα τα πουλιώνται. Αλλά το έκανα γιατί, ας πούμε, ήθελα να μιλήσω κι εγώ με μια γλώσσα τέτοιας μορφής. Αυτή ήταν η γλώσσα της εποχής. Και τι είχα κάνει, είχα κάνει τη Λαϊκή Ανθολογία Βάρνελη. Μαζί με τον Κώστα τον Βάρνελη, γιατί ο Βάρνελης είχε μία άποψη για ποια από τα ποίηματά του θα μπορούσαν να με υλοποιηθούν και μαζί είχαμε επιλέξει μέσα από τα ποίηματά του ποια θα με υλοποιηθούν, ποιες στροφές από μεγάλα ποίηματα κλπ. Αυτή ήταν η σχέση μου με το... Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση. Αμέσως μετά. Ναι. Γελάω γιατί σκέφτομαι ότι πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε μέχρι τώρα. Και αναρωτιέμαι αν κάποιο δικαιούται να σου πει ότι ξέρει παρά ότι έκανε τότε κάποια πράγματα που είχαν μια κριτική απέναντι στην κοινωνία, στα πολιτικά κτλ. Ότι τώρα τα έχει αφήσει αυτά. Όχι, και ξέρεις τώρα. Ξέρει το λένε. Ναι. Αλλά απλώ κάνει χαβαλέ, ναι. Να διακομωδεί τα πράγματα, κάτι που είναι και δύσκολα. Συνάμα είναι και ένα δρόμο ευκολία. Και έτσι σε ενδιαφέρει μόνο επαγγελματική επιτυχία. Όχι καθόλου. Είναι... Θέλω να πω κάτι. Χωρί κανένα σύμπλεγμα. Δηλαδή το, αυτό στην τηλεόραση το περίφημο, το, πώς το λέγαμε. Την... Στην τηλεόραση, κοίταξε για να. Θα σου πω τι έκανα στην τηλεόραση, γιατί δεν έχω με μια θητεία η οποία ο κόσμος ξεχνάει. Και βέβαια ο κόσμος μπορεί εύκολα να παρασυρθεί και από διάφορα πράγματα. Εσύ δεν έχεις παρασυρθεί από την ανάγκη για επαγγελματική επιτυχία, την όχι, ανάγκη καθόλου. Να κάνεις σουξέ, ας πούμε. Όχι, με ενδιαφέρει να κάνω σουξέ. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή δεν γράφω κάτι για να γίνει σουξέ. Αν γίνει, έχει καλός. Και να πω και κάτι, εδώ είμαι, έχω και συμπλέγματα. Μερικές φορές το έχω αποφύγει. Συνειδητά το έχω αποφύγει. Δηλαδή και το σουξέ που. Συμπλέγμα μη σου πούνε ότι κάνει σουξέ. Όχι, όχι. Συμπλέγματα προσωπικά. Δηλαδή δεν γράφω, δεν μπορώ να γράψω επαγγελματικά ένα τραγούδι. Να πω αυτό το τραγούδι το βλέπω ότι θα πιάσει και το γράφω. Όχι. Γράφω το τραγούδι και αν πιάσει για μένα είναι μεγάλη χαρά. Η σχέση μου με την τηλεόραση ξεκινάει από το 1983-84. Στην ΕΡΤ είχα κάνει το γκράφιτι. Πολύ μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο ακροματικότητας, ναι, και κόπηκε στην 8η εκπομπή. Μάλιστα την έκοψε ένας άνθρωπος, ο οποίος μετέπειτα γίναμε φίλοι και συνεργάτες, ο Σωτηριάδης. Ήταν εκεί. Και τι σου είπε μετά που γίνατε φίλοι? Τίποτα, δεν το είπα τίποτα. Δεν το είπα τίποτα. Με απλώς, εγώ θυμόμουν. Α, τη φέρνει την κατάλληλη στιγμή. Όχι, δεν τη φέρνω. Δεν έχω κανένα. Εγώ μόνο στον εαυτό μου τον έχω απέναντι για να τη φέρω κάποια στιγμή. Θα φέρουμε και τις κυρίες να τις έχουμε απέναντι, μια που ήταν επιθυμία σου. Ελλάδα, κορίτσια, σας δίνω την άδεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θέμα. Επειδή έλεγε σου ξέρετε. Να τελειώσω γρήγορα. Μετά κάνω.